Θεωρούμε ότι αυτές οι αντιπαραθέσεις που ακούστηκαν πριν λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο θολώνουν την ουσία και τις αιτίες ενός πολύ σοβαρού φαινομένου και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Έχουμε συζητήσει, νομίζω ότι ερχόμαστε λίγο στα λόγια μας τώρα. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που δεν άπτεται προφανώς μόνο των αρμοδιοτήτων του Δήμου. Λέω για την επίθεση σε βάρος των δύο νεαρών τρανς ατόμων προχθές στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα συνολικότερο προφανώς φαινόμενο, αλλά που καλό είναι να συζητήσουμε πραγματικά την ουσία και τις αιτίες του. Απ' την αρχή προφανώς καταδικάσαμε την απάνθρωπη αυτή και αποτρόπαια επίθεση από αυτή την πολυπληθή ομάδα τραμπούκων και με την έννοια ότι και τέτοιες εικόνες πρέπει να γεμίζουν με οργή κάθε άνθρωπο, αλλά και με αποφασιστικότητα για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα και να μην ξανασυμβούν στο μέλλον. Και εμείς θεωρούμε, ασχέτως του σοκ που μπορεί να παθαίνουν κάποιοι θεατές τέτοιων επιθέσεων ή ασχέτως επειδή γνωρίζουμε των θετικών αντιδράσεων που υπήρχαν για να απομονωθούν και προχθές, ασχέτως αν υπήρχαν πάντως, ότι ο λαός και η νεολαία και της πόλης μας έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να χτίσουν ασπίδα προστασίας για κάθε άνθρωπο που βιώνει τέτοιες αποκρουστικές, ρατσιστικές επιθέσεις και διακρίσεις με κριτήριο είτε το φύλο, είτε τη θρησκεία του, είτε τη σεξουαλική του προτίμηση, προσανατολισμό κλπ. Και αυτό αποδείχθηκε και προχθές, αλλά το έχουν αποδείξει και πολλάκις, γιατί δεν λέω ότι κάποιος το κάνει εδώ μέσα, αλλά δεν μπορούμε να κρυβόμαστε από πού προέρχονται αυτές οι τραμπούκες επιθέσεις, από τι ομάδες, τι ιδεολογίας, που δεν είναι πρώτη φορά, προφανώς, και στην πόλη μας. Και το έχουν αποδείξει οργανωμένα μέσα από τους συλλόγους τους σε αυτή την πόλη και μαθητές και φοιτητές, η νεολαία και γονείς και εκπαιδευτικοί μέσα από τους μαζικούς φορείς τους. Όταν μαζί και μπροστάριδες και οι νεολαίοι της ΚΝΕ και οι κομμουνιστές απομόνωναν τα φασιστοειδή που πήγαιναν να σηκώσουν το κεφάλι και στα δυτικά της πόλης αλλά στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης το 2021. Και αλλού, και μην έχουμε καμία αυταπάτη ότι και στο Δήμο Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν τέτοιοι φασιστικοί πυρήνες μέσα σε σχολεία. Αλλά και με την έννοια ότι έχουμε γίνει και εμείς δέκτες οργανωμένων, πολύ οργανωμένων, συντονισμένων φασιστικών επιθέσεων και το λέω με αφορμή γιατί χθες την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε μια αρκετά πολύ θετική, θα έλεγα, δικαστική απόφαση εναντίον μιας τέτοιας επίθεσης μελών της ΚΝΕ που κάναν πολιτική εξόρμηση το 2021 στην πλατεία της Άνω Ηλιούπολης από οργανωμένη ομάδα φασιστών με όπλα, με αλυσίδες, στην οποία καταδικάστηκε σε μεγάλη ποινή, στην ανώτερη από αυτή που προβλεπόταν τέλος πάντων από τον νόμο και το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι απλά κάποιες οπαδικές, τραμπούκικες, χουλιγκανικές λογικές, αλλά από πίσω υπάρχει πολιτικό κίνητρο πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Και με αυτή την έννοια λέμε ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες αιτίες που αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν μπορεί αυτές τις αιτίες να τις αντιμετωπίσει καμία κυβέρνηση, ούτε η σημερινή, ούτε προηγούμενες, όσους νόμους και αν ψηφίσει, με νόμους και με ψηφίσματα δυστυχώς αποδεικνύει και η προχθεσινή επίθεση ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, ακριβώς γιατί ο φασισμός και ο ρατσισμός είναι ένα φαινόμενο που γεννιέται και θρέφει αυτό το σύστημα και το χρειάζεται. Και θα πω δύο απλά παραδείγματα. Ένα από το 21 με τις τότε επιθέσεις των φασιστών μέσα από τα σχολεία και μέσα στα σχολεία που έβλεπε η πόλη μας και ένα από το προχθεσινό. Όταν στελέχη αυτών των κομμάτων όπως ο τότε υφυπουργός ή υπουργός, δεν θυμάμαι, παιδείας, ο κύριος Συρίγος Νέας Δημοκρατίας έλεγε για τα επεισόδια στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης από τις φασιστικές ομάδες με κουκούλες, με μολότοφ μέσα στα σχολεία ότι είδε και βία και έξω από τα σχολεία από φορείς φοιτητικού συλλόγου, άλλους μαθητές που μοιράζανε υλικά και ότι είναι βία και το φυλάδιο, εδώ εξισώνουμε το φασισμό
με άλλα πράγματα. Είναι η γνωστή θεωρία των δύο άκρων. Όταν ακούμε εχθές τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να λέει με αφορμή το περιστατικό αυτό στη Θεσσαλονίκη ότι πρέπει να καταδικαστεί, ότι υπάρχει εκτροφή του αυγού του φιδιού και από αριστερά και από δεξιά, κλείνουμε τα μάτια προφανώς και θέλουμε να... και όταν, μπορώ να σας τα στείλω κιόλας, υπάρχει μια εβδομάδα πριν και συνεχίζεται αυτές τις μέρες αρθρογραφία σε αστικές εφημερίδες από δημοσιογράφους και άλλους, ακόμα και επιχειρηματίες μεγάλους, που προτρέπει την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, συνολικά την αστική τάξη, να πάρει τα μέτρα της για να μην είναι τρίτο κόμμα το ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές ή γενικά, αλλά ότι μας βολεύει πολύ περισσότερο να μην δίνουμε τη σύγκρουση απέναντι στο ΚΚΕ και στις κινηματικές αυτές διαδικασίες, αλλά προτιμότερο είναι ένα ακροδεξιό φασιστικό κόμμα, τρίτο κόμμα, όπως ήταν παλιότερα ίσως η Χρυσή Αυγή. Αυτά όλα λοιπόν έχουν υπεύθυνους και δεν μπορεί κανένας να βγαίνει και να απαριστάνει σήμερα τον ανήξερο μετά από τέτοιες. Οπότε μπορεί να συμφωνούμε όλοι στην καταδίκη αυτών των περιστατικών και των επιθέσεων, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στις πολιτικές αιτίες και στο πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Γιατί πραγματικά μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, το νεολαϊστικό κίνημα, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο αν αναδειχθούν πραγματικά τα αίτια και υπεύθυνοι για την εκτροφή του φασισμού. Γιατί είναι το ίδιο σύστημα που έκλεινε τα μάτια πριν κάποια χρόνια την περίοδο της οικονομικής κρίσης στη Χρυσή Αυγή, που αφήνει ακόμα και τώρα το ίδιο σύστημα τον Κασιδιάρη να ποτίζει με δηλητήριο τα μυαλά της νεολαίας μέσα από τη φυλακή καταδικασμένος, μέσα από τα social media. Με αυτή την έννοια, απάντηση σε όλα αυτά και σε άλλα μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από το δρόμο της διεκδίκησης, που θέλουμε να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες ο λαός και η νεολαία και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν δείξει και με τους φοιτητές, με τα μεγάλα συλλαλητήρια και το τελευταίο το πανελλαδικό που καταδίκασαν, καταψηφίστηκε στην ουσία το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της κυβέρνησης στη συνειδής της πλειοψηφίας όχι μόνο των φοιτητών και της νεολαίας αλλά του λαού με την πάλη τους, τους εργαζόμενους και τους 30.000 λαού που κατέβηκαν την απεργία στις 28 Φλεβάρι και στις δύο κινητοποιήσεις για να διαδηλώσουν για μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους δουλειάς και φυσικά για να μην συγκαλυφθεί το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Και για να μην έχουμε νέα Τέμπη, και με αφορμή αυτό το λέμε γιατί πρέπει και σαν Δήμος Θεσσαλονίκης να έχουμε το νου μας, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, γιατί δεν είναι μόνο σιδηρόδρομος Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Προχθές αποκαλύφθηκε ότι το Δεκέμβρη του περασμένου χρόνου αποφεύχθηκε εντελώς τελευταία στιγμή ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα αντίστοιχα στον προαστιακό στις Αχαρνές στην Αττική. Και το λέω γιατί σε λίγους μήνες λογικά ή σε κάποια χρόνια τέλος πάντων θα έχουμε την έναρξη, φαντάζομαι, της λειτουργίας ενός μέσου σταθερής τροχιάς και μέσα στην πόλη μας, του μετρό. Και τα ζητήματα ασφάλειας, επειδή έχουμε καταλάβει όλοι, νομίζω, από το έγκλημα στα Τέμπη, ότι είναι κόστος για τις ιδιωτικές εταιρείες, που η ιδιωτική εταιρεία θα λειτουργεί και το μετρό, θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή διεκδίκηση και των εργαζομένων και όλου του λαού της πόλης. Και τέλος, εντάξει, επειδή είναι ανοιχτά κάποια θέματα, τώρα δεν είναι εδώ ο Δήμαρχος, είναι εδώ αρμόδιοι αντιδήμαρχοι όμως, μπορούν να απαντήσουν κι αυτοί. Είναι ανοιχτά κάποια θέματα που είχαμε θέσει και στην προηγούμενη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και που έχουν θέσει κάτοικοι, επιτροπές κατοίκων της πόλης, που θέλουμε να δούμε, να πληροφορούμαστε συνεχώς για την εξέλιξή τους, γιατί δεν πήραμε, πω έτσι τουλάχιστον, και στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Και ένα αφορά και τα ΚΔΑΠ Τριανδρίας ειδικά, που δεν καταλάβαμε τελικά ποια είναι η πρόθεση της διοίκησης, αν θα παραμείνουν να λειτουργούν τα ΚΔΑΠ Τριανδρίας και τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που λήγουν οι συμβάσεις τους. Και ένα δεύτερο θέμα, τα έχουμε συζητήσει, νομίζω δεν χρειάζονται παραπάνω ανάλυση, είναι αυτό το οικόπεδο στα πρώην Μάρμαρα Μόσχου,
που θέλουμε, που ήρθαν και οι κάτοικοι, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε συζήτηση με την ανακοίνωσή τους στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, που επίσης θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η πρόθεση της διοίκησης, αν θα διεκδικήσει δηλαδή είτε να δοθεί από την Εκκλησία, είτε να επαναχαρακτηριστεί, ακόμα και να αποζημιωθεί με αυτά που προβλέπονται, για να χτιστεί κάποια στιγμή ένα νηπιαγωγείο από τα πολλά που έχει ανάγκη η πόλη μας, όπως λέει και η ίδια η διοίκηση. Ευχαριστώ.